Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, χαιρετίζουμε τη σημερινή συγκέντρωσή μας και καλούμε το λαό της Θερεάς να συσπηρωθεί και να συστρατευτεί με τις δυνάμεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και της Λαϊκής Συσπήρωσης, παλεύοντας μέχρι την τελευταία μέρα των εκλογών για τη μεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση των ψηφοδελτίων μας. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τις εκλογές, επιδιώκουμε να ενταθεί ακόμη περισσότερο η επαφή μας με το λαό, κάτι που δίνει τη δυνατότητα με άμεσο τρόπο να απαντάμε στο βασικό προβληματισμό που υπάρχει συνολικά στους εργαζόμενους και στα λαϊκά στρώματα της περιοχής και σχετίζεται με την διέξοδο από τις αντιλαϊκές συμπληγάδες. Πώς θα καταφέρουμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση ώστε να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες ζωής και δουλειάς σε μια περιοχή που τα προβλήματα συνεχώς οξύνονται και που στο κέντρο της προσοχής όλων των εκλογικών μαχών πρέπει να βρίσκονται τα ζητήματα που αφορούν τη ζωή της λαϊκής οικογένειας. Γι' αυτό απαντάμε με ενιαίο τρόπο σε όλες τις κάλπες, γιατί ενιαία είναι και η αντιλαϊκή επίθεση σε όλα τα επίπεδα. Δίνουμε τη μάχη ώστε όλο και περισσότερες δυνάμεις να πάνε στην κάλπη με τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ και της Λαϊκής Συσπήρωσης, απαντώντας έτσι με τον πιο ηχηρό τρόπο στις δυνάμεις που θέλουν το λαό υποταγμένο, απογοητευμένο, να κλαίει τη μοίρα του και να συμβιβάζεται με τα ψίχουλα που του προσφέρει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με αυτά που τάζει η Νέα Δημοκρατία προσπαθώντας να αναρριχηθεί στην κυβερνητική καρέκλα. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, όλες οι πολιτικές δυνάμεις και οι παρατάξεις στην περιφέρεια που διεκδικούν τη διοίκησή της περιστρέφουν την προπαγανδιστική προσπάθεια γύρω από την ανάπτυξη, εννοώντας φυσικά την καπιταλιστική ανάκαμψη της οικονομίας μετά την κρίση και θεωρώντας ως απαραίτητο όρο την ισχύ όλων των αντεργατικών μνημονιακών νόμων που έχουν ψηφιστεί από όλες τις κυβερνήσεις και τα κόμματα που συνέβαλαν σε αυτή την κατεύθυνση. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι το Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο που έγινε το 2017 στη Λαμία, υπό την αιγίδα της κυβέρνησης και της περιφερειακής διοίκησης του κ. Μπακογιάννη, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, έθεσε τους όρους και τις προϋποθέσεις για το πώς εννοεί την ανάπτυξη στην περιοχή το κεφάλαιο και καθόρισε τους άξονες που έχουν προτεραιότητα ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη κερδοφορία τους. Πάνω σε αυτό το ερώτημα περί ανάπτυξης, για το πρόγραμμα και πώς κοστολογείται, υπάρχουν πολλά ερωτήματα και από πολύ κόσμο. Απαντάμε λοιπόν σε αυτούς που δουλεύουν το λαό με τα κοστολογημένα προγράμματα, βγαλμένα από τα προγράμματα των κομμάτων τους που τους έχουν χρήσει ως υποψήφιους και που δεν διαφέρουν μεταξύ τους ακόμα και σε πολλές περιπτώσεις στις λεπτομέρειές τους, που είναι κομμένα και ραμμένα στα ασφικτικά πλαίσια των προτεραιοτήτων υπηρέτησης των συμφερόντων του κεφαλαίου. Απαντάμε λοιπόν ότι το δικό μας πρόγραμμα δεν βάζει σε προτεραιότητα τους αριθμούς και τα δεδομένα της καπιταλιστικής ανάπτυξης και της κερδοφορίας του κεφαλαίου, αλλά την άμεση ικανοποίηση των αναγκών των λαϊκών στρωμάτων που πραγματικά έχουν βρεθεί σε πολύ δύσκολη κατάσταση και ένα μεγάλο μέρος κάτω από τα όρια της φτώχειας. Βάζουμε σε προτεραιότητα τις ανάγκες των χιλιάδων εργατών, των βιομηχανικών ζωνών και των βιομηχανικών μονάδων σε όλη τη Στερεά, με κυρίαρχο ζήτημα την προστασία της υγείας και της ζωής των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Βάζουμε σε προτεραιότητα την ανάγκη οι εργαζόμενοι να δουλεύουν σε συνθήκες ασφάλειας και με δικαιώματα και όχι σε δουλεμπορικά γραφεία εργολάβων κάτω από συνθήκες που παραπέμπουν σε εργασιακό μεσαίωνα. Δεν θέλουμε να μετράμε θύματα εργατικών ατυχημάτων, ακόμη και θανατηφόρων, στους χώρους δουλειάς, όπως αυτά που ζούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στη βιομηχανική περιοχή Ινοφύτων Χαλκίδα Στίβας, που αυξάνονται πραγματικά με γεωμετρική πρόοδο όσο εντατικοποιείται η δουλειά για να βγουν τα προσδοκόμενα κέρδη. Βάζουμε σε προτεραιότητα την ανάγκη του λαού της Θερεάς να έχει παροχές υγείας στο ύψος των αναγκών του, μέσα από τις δομές των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας που σήμερα βρίσκονται στα όρια της λειτουργίας τους, αφού οι ελλείψεις τόσο σε ιατρικό όσο και σε νοσηλευτικό προσωπικό, όσο και σε υλικοτεχνικές υποδομές είναι τεράστιες. Είναι σε προτεραιότητα η υγεία των εργαζομένων και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής εδώ, από τη μόλυνση του Ασοπού, και όχι για την καλύτερη χωροθέτηση και αλλαγή χρήσης γης που ικανοποιεί τα αιτήματα των βιομηχάνων, όπως προκύπτει από τα σχέδια της περιφέρειας και της κυβέρνησης για τη δήθεν διευθέτηση του σοβαρού ζητήματος της μόλυνσης του Ασοπού που συνεχίζεται. Βάζουμε λοιπόν σε προτεραιότητα, και εμείς δεν κοστολογούμε γιατί δεν θεωρούμε κόστος, την ανάγκη εκπώνησης σημαντικών αντιπλημμυρικών έργων στην ευρύτερη περιοχή, γιατί διαβλέπουμε ότι όχι με ακραία, αλλά ακόμη και με συμβατικά καιρικά φαινόμενα, ο κίνδυνος των πλημμυρών είναι πολύ ορατός.
Γνωρίζουμε άλλωστε, η Εύβοια το γνωρίζει καλά αυτό και έχει θρυνήσει θύματα εξαιτίας των πρόσφατων πλημμυρών από την απουσία των αντίστοιχων έργων υποδομής που θα απέτρεπαν ή θα μετρίαζαν τέτοιου είδους πλημμυρικά φαινόμενα. Βάζουμε σε προτεραιότητα και δεν κοστολογούμε την ανάγκη των αγροτών να μπορούν να μπουν μέσα στα χωράφια τους, να συνεχίσουν τις καλλιεργητικές δραστηριότητες στις περιοχές όπως εδώ δίπλα στην Κοπαΐδα και πιο πάνω στο Δομοκό στην Ξινιάδα, που ενώ έχουν αποξηρανθεί πριν από αρκετά χρόνια, σήμερα εξαιτίας της απουσίας των αναγκαίων έργων αποστράγγισης, μετατρέπονται ξανά σε λίμνες και τα χωράφια βρίσκονται κάτω από το νερό. Βάζουμε σε προτεραιότητα και κοστολογούμε την ανάγκη ο λαός της Στερεάς, ιδιαίτερα της Εύβοιας, να μετακινείται σε δρόμους ασφαλείς, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του εξαιτίας του απαρχαιωμένου οδικού δικτύου, την ίδια ώρα που δεν μπορεί να μετακινηθεί στην κατά τα άλλα ασφαλή εθνική οδό, λόγω του υψηλού κόστος των διοδίων που έχουν επιβάλει οι εταιρείες που λιμένονται τις εθνικές οδούς. Βάζουμε σε προτεραιότητα και δεν κοστολογούμε την ανάγκη να έχει ο λαός σε κάθε λαϊκή οικογένεια στο σπίτι της ρεύμα φτηνό και όχι να εξασφαλίζουμε την εγκατάσταση στην περιοχή της Στερεάς με επιπλέον ανεμογεννήτριες, με επιπλέον φωτοβολταϊκά, την ίδια ώρα που αρκετά σπίτια δεν έχουν ρεύμα ή το μεγαλύτερο μέρος των λαϊκών οικογενειών είναι σε διακανονισμό με τη ΔΕΗ, ενώ τα κέρδη των εταιριών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές να αυξάνονται κατακόρυφα, αφού φυσικά πληρώνει η μεγάλη πλειοψηφία του λαού μέσα από τα τέλη της πράσινης ενέργειας. Αυτές και άλλες αποτελούν προτεραιότητες για μας σε αυτό το πλαίσιο και θα κινηθεί το πρόγραμμά μας σε αυτή την κατεύθυνση της λαϊκής συσπήρωσης που θα αγκαλιάζει το σύνολο των αναγκών του λαού και θα επιδιώκει την επίλυσή τους αξιοποιώντας τη δύναμη που μπορεί να δώσει ο ίδιος ο λαός τόσο στις εκλογές όσο και στο κίνημα, στην προσπάθεια για την ανατροπή του συνόλου της αντιλαϊκής πολιτικής. Μόνο έτσι μπορεί ο λαός να κάνει τη διαφορά, ενισχύοντας το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε όλες τις εκλογές, κάνοντας ισχυρή την παρουσία του σε όλα τα επίπεδα, τόσο της τοπικής διοίκησης όσο και στην Ευρωβουλή και στη Βουλή, με δυνάμεις που με αυταπάρνηση και σταθερότητα πάλεψαν και παλεύουν για τα συμφέροντα του λαού. Καλή δύναμη και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση δίνουμε συνέχεια στη μάχη των εκλογών. Γεια σας.